Τι όλα μου για πρόβλημα στην Ελλάδα, γάμο τον πολύ πολλά. Καλά παθαίνουν αυτά, παθαίνουν. Μαλάκε ψηφίζουν. Το λέω στο μαλάκα με ποδηλατάκι Αμερικανάκι και που και οι Αμερικανοί είναι πανέξυπνοι. Μαγιά του, ειλικρινά σου μιλάω. Και τον λέω με ένα ποδήλατο στην Ελλάδα, ψυχολογία στον Έλληνα με ένα ποδήλατο να κόβει βόλτε, παιδιά. Ακούστε καλό πρόσωπο που έδειχνε. Τα είχα για πρωθυπουργό. Είμαστε με τον ποδήλατο, ή γυμνό και να τρέξει τον όδελφο μαραθώνο. Έλα, σοβαρά ρε να είμαστε, ρε. Σοβαροί ρε μπέφτε σε κάτι. Κάτι τσουτσέκ, κάτι. Αυτού του καιρού είστε, είμαστε λαμόγια τους. Βλέπετε τον πατέρα να πάτε στα τρέξει και λένε τώρα το άρθρο μαρά. Όποτε πρωθυπουργό έχουμε αυτό πήγε και να τρέξει και στα, στο μαραθώνο. Δεν βλέπει ότι είναι λαμόγια. Για να μου το τη κουτά να σε καταδύσει η Ελλάδα με τι μαλακίε που κάνουν εμεί. Δεν εισπράττεται από το μυζόν μια κακία. Τα έχω πάει με το Πασόκ, γιατί αυτό κατέστρεψε. Και μετά έρχονται οι άλλοι. Πόσα χρόνια δεν κυβερνάει παιδιά το Πασόκ με την Νέα Δημοκρατία, 30. Πόσα χρόνια ήταν το Πασόκ πάνω. Παίρνουμε δύο ανθρώπους και έχουν ένα ταμείο. Και λέμε, λαδόρε μαλάκα. Πόσα χρόνια είσαι εσύ, 8 μήνες. Πόσο παιδί μου, εσύ πόσες μήνες το είχες, 6 μήνες. Και 2. Και θα σε βάλω στην ίδια μοίρα, μαλάκα 6 μήνες τι έκανες. Λιγότερα τα λάθη των δύο μηνών. Και όταν έχει αρχίσει η πορεία η κακή με τον το μαλάκα των 6 μηνών, δεν θα δικαιολογήσω το Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Και βλέπει ένα του ηλίτρε με του ρίξει Βενιζέλο και σου λέει: χαιρόμαστε που μπήκαμε, τιμή μα που σα έβαλα εγώ στο διεθνέ νομισματικό. Και τραβάει μια μπουνιά ένα από δίπλα. Ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή το λέω γιατί επαναστατώ, γιατί βλέπω ότι τι, ο καθένα τι μου λέει. Δεν σα λέω και σαν τζέ, τι τραβάτε. Δεν το πεθάνει άλλο, εδώ αυτοκτονίζει. 8-10.000 κόμμα είναι παραμύθι 3.000. Το άγχος που τραβάνε οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πάθει υγεία τους, νομίζετε πως είναι από, το, από υγεία του κόλου, έψω κάθε ηλικία, έχουν σκάσει οι άνθρωποι. Τα λαμόγια. Ποιος ραμπούσεις μωρό τα βλήματα να είναι. Όλοι τους παιδιά, όλοι τους. Δεν μπορώ να κάνω το πρόσθετη στην τηλεόραση. Μπορώ να κάνω στην τηλεόραση το πρόσθετη. Μετά μου λένε μερικά ψώνια, κάτι μερικοί άνθρωποι μου λέει, γιατί δεν κάνεις υγεία μου, πέρα από καλό πρόεδρε τα παιδιά. Και λίγο ειρωνικά μπορώ να μου στείλει κάτι. Κατλαμάει δεν κάνεις το, τι να κάνω τη τηλεόραση. Να κάνω πού, πού να κάνω, ξέρετε τα δεδομένα των καναλιών. Πού να κάνεις εκπομπή. Λαμόγια, μαλάκες στον αέρα. Α, να κάνεις λίγο λόγο. Λίγο, ή θα κάνεις το δεύτερο. Μια εκπομπή. Πώς να ανοίξεις τα μάτια του κόσμου. Με μαλακίες. Παιδιά, συγγνώμη, μιλάω έτσι, αλλά αν θέλετε, μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας. Αν δείτε λαμογέ, πηγαίνετε αλλού. Εγώ δεν είμαι για τέτοια, είμαστε για άλλα πράγματα. Λοιπόν, μισό εδώ, μισό εδώ, Παναγιώτης. Σε καλυμμόστερο, καμιά δουλειά δεν τροπή. Σωστά, ηλία, μικροφωνή, εκτόμα, το άκουσα. Παναγιώτης, έχουμε τραβήξει τα πάτη που στήκη δημοσκοπήση. Ακόμα δίνουν. Τελείωσε δημοσκοπήση, είναι του κόλλου. Φτιαχτά είναι όλα, Παναγιώτη. Λοιπόν, Τάνια, μας, ρε Τάνια, πώς δεν γράφεις ελληνικά. Μας έχουν φέρει σε επίσημα και σε τελειώνει όλο ο σε ευτελισμό και σε ταπείνωση όλο ο ελληνικό λόγο. Σωστά δεν είναι, έχει πολύ δίκιο. Και γράφω μου λίγο αν θέλει ελληνικά εσύ. Γιατί γράφει ωραία, αλλά δεν μου γράφει να βλέπω ελληνικά. Λοιπόν, να. Να και πέσουν τα κεφάλια όλων. Δεν θα αυτοί δεν πάθουν τίποτα. Έχουν τους πατρόνες τους, ως τα συνδικάτη, θα τους πάρουν και εξαφανιστούν. Τώρα αυτοί που λένε εδώ θα σας κάνουμε, δεν προλαβαίνουμε τίποτα παιδιά. Είναι φτιαγμένοι όλοι τους. Λοιπόν, ούτε στα μηχανάκια να δίνει τη σημασία. Δεν υπάρχει πουθενά τίποτα που να σιγουρεύει το τι συμβαίνει. Εγώ μιλάω για τα κάλο τώρα, πασατέμπο. Τα μηχανάκια, εσύ αν θες να μου πεις για τα μηχανάκια αυτά που λέω, εγώ αν θες μίλα. Να καταλάβω τι εννοεί, γιατί σε βλέπω λίγο πασατέμπο, κάτι έχει μπερδευτεί με το γνώστο. Με. Πώς το λένε το άλλο, πασατέμπο και. Το λιόσπορο, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια, Ηλία, γιατί όταν κάνουν ένα γκάλο παίρνουν τη γνώμη μια μικρή ομάδα. Δεν ρωτάνε για τα 10 εκατομμύρια Ελλήνων. Αν δεν το έχω ξαναπεί, είναι σε ένα κανάλι και ακούω κάθε μέρα 200 τηλέφωνα. Αν θέλετε, το ψευδείτε 2 ώρε. Δεν μπορώ να πω. Μου έχει κάνει και εντύπωση, επειδή είμαι στην αυτή σου κανάλι και μου κάνει. Προχώρα, μην μιλά, όχι, μην κάνει σχόλιο. Προχώρα, γίνεται χαμό στα τηλέφωνα. Και ρωτάω ένα βράδυ.
θέλω την μία εβδομάδα να σε ρωτήσω όλους σας που μιλάμε που είστε για πλάκα κάποιες χιλιάδες. Δηλαδή γινόταν στην Τάνα. Δεν το να κάνω επίδειξη τώρα τι έχω κάνει στα κανάλια, σε καλοκάρα και τους έκανα λες τα μεγάλη καμαντικότητα. Να μου πείτε έστω κι έναν από εσάς που έχει ένα μηχάνημα στο σπίτι σας για να βλέπουν στα μαντικότητα. Έναν ρε. Έναν για να πιάνεστε κορόιδα. Έναν. Εγώ να βγω αύριο με ένα μικρόφωνο μέσα στο Σύνταγμα και ρωτάω. Γεια σας και κάτσε επί μια εβδομάδα. Να τους γαμίζει, να τους αλλάξει την Παναγία. Να βγαίνω και να κάτσε επί ένα μήνα. Να το γεια σας, έχετε στο σπίτι σας. Γεια σας, έχετε στο σπίτι σας. Γεια σας, έχετε στο σπίτι σας. Γεια σας, έχετε στο σπίτι σας για το μαντικό. Γεια σας, έχετε ένα μηχάνημα. Εάν βρείτε έστω και έναν, εγώ είμαι πούστης. Ένα μπορεί να είναι βαλτός. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς το τρώτε λοιπόν εσείς, ότι έχουν μηχανάκια και βλέπουν εσάς τι βλέπουν. Και σε ρωτάω εγώ ένα άλλο δεύτερο σκαλοπάτι, πέρα από αυτό που είναι δεδομένο και το βάζω στον άλλο. Δεν μου λέτε έχουν κάποια μηχανάκια. Γιατί έχουμε για πέντε μόνο κανάλια. Εγώ γουστάρω να δω όλη την ώρα ένα ντοκιματέρ στο κανάλι Μπουμπούτσα εδώ. Θα έχω να υποτιμήσω. DVs κατά. Θέλω να δω στο ποιον του 30 φίλο που να είναι καλά το κινητό, το Zoom. Γιατί γουστάρω να δω στο χέρι. Γιατί γουστάρω να δω τότε στο τηλεφόρο. Γιατί γουστάρω να δω. Για να κάνω την πλάκα μου, πρέπει να το λέω. Εμένα μου εισπάθετε από τα 100 άτομα που βλέπουμε ο καθένα να μου πείτε. Όχι, τότε είστε μαλάκε. Τότε δεν κάνετε καλό. Τότε κάνετε για τα 4 κανάλια, αν μπήκαν οι 8 ή 15. Και τι έγινε που περάσανε και 100. Στα τέτοια. Εμένα μπορεί την μια ώρα να σου καπαλού και να παίρνει και 5 λεπτά από ένα κανάλι. Αν μου παίρνει όταν πέρασα μόνο από τα 4 σα και δεν κοιτάει τα 18 κανάλια που περάσανε το 80% του κόσμου. Και από εκεί. Άρα είναι εσύ και όλα. Όποιο θέλει να σε αντιμετωπίσει και α μου πει πάνω σε αυτά που λέω, τι μαλακή λε και πλέον. Λοιπόν. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί όταν κάνουμε ένα κατώ είπαμε, ναι. Πες μας για την νόμη σου, Ηλία, που έχει έκαψαν, που έκαψαν τώρα από την απαρτή άνθρωπο, ενώ ο ήλιος ο Σαμαράς είχε πει ότι το ρεύμα δεν θα κόβεται και ας μην έχει. Δεν είσαι πρόσφατη, τι να σου πω τώρα για αυτό να έχω κάτι να πατήσω. Δεν είσαι πρόσφατη τα λαμόγια. Βγάζει απόφαση στο δικαστήριο, ρε παιδιά, και σταματάει το μυαλό. Χαλάμε την καρδιά με τα κομματικά. Δεν θέλω να κάνω κομπή πολιτικό, γιατί είμαι σκληρή. Οι παρατηρήσει με τόσε σκληρέ που αν δεν κάνω πολιτικό θα πούνε κοιτά, πάρω τον αυτό να μην μου αρέσει εδώ πέρα στον αέρα. Δεν θέλω. Αυτό θα φέρει σαν παράδειγμα την καρκινοπαθή. Και δεν κοιτάξτε το θέλει, βγαίνει από τον άλλο πάγο, βγαίνει απόφαση. Δεν πρέπει να χώρει και επεμβαίνει υπουργό και βγάζει τον άλλο πάγο. Τελειώσαμε. Λοιπόν, εδώ ακούσει η Σένη Σιμένη, θα δήμαρχο, σταθμολύμαρχο παρουβουλευτή και μετά υπουργό. Τώρα πιάσουμε έναν, θα βαρεθούμε να λέμε για λαμόγια. Και μπορεί να τον κρίνουμε, να ξεσκονίζουμε έναν. Άσε τους επαναστάτες, επαναστάτες αλλά κότα μετά πολύ. Επαναστάτες ο ένας αλλά κότα. Εγώ την Κυριακή θα σου πω εγώ όταν θα γίνει την ψήφιση του ότι κότες μέσα μετά. Άντρες είναι. Έχουνε τέτοια. Η Βαγενά είχε αρχή ήταν σαν άντρες. Και μάλλον πέντε εκεί πέρα που ήταν την αρχή του κανένα. Λοιπόν, Μπαρμπαρούσης. Παναγιώτης. Θα πάμε λίγο πιο πάνω γιατί κάτω είναι η ώρα που είσαι. Λοιπόν, Τάνια. Μέχρι και από το κορδίλα το έπεσε. Τώρα πάμε να πιάνεις καρμαστία. Άστο να τώρα τον κουρέω με τον Παπαντρέο, έτσι. Κάνει μαθήματα παιδιά, ακούστε κάτι σχιζοφρένεια της μορφής και τι πατρονάουν αυτούς τους ανθρώπους. Ακούστε παιδιά γιατί είναι εκπληκτικό. Μόνο αυτό για να γελάσουν. Να το κάνουμε λίγο έτσι σκοτεινό. Κάνει μαθήματα ανά τον κόσμο, στην Αμερική, ξέρει που κάνει μαθήματα, σε ειδικά πανεπιστήμια και φόρουμ, πώς καταστρέφουμε ένα κράτος, εμείς, και μετά λέμε πώς αυτός ο λαός πρέπει να φτιαχτεί. Μαγιά στη μαλακία. Λοιπόν, πάμε. Σωστά, Τάνια, συμφωνώ, ούτε για ποδήλατο δεν ήταν. Λοιπόν, Τάνια, καλησπέρα, Παναγιώτη, το θυμάσαι. Σωστά παιδιά, Πανίδωτης, το θυμάμαι και είχε πέσει κάτω από το απεγέλια, θυμάμαι επίσης που είχε πάει σε κάποιο γήπεδο της Τουρκίας και του πέσανε, του ρίξανε, του πετάγανε οι Τούρκοι γιαούρτια και καρέκλες. Μαλακία τους, χαλάγανε τις καρέκλες. Λοιπόν, Μπαρμπαρούσης,
να βρω μια ιδέα ηλία, αν πω μια ιδέα ηλία. Να πάρεις χαρτί και μολύβι και ο καθένας να σου προτείνει 2-3 ονόματα που έχουν φάει πόρτα από την τηλεόραση και θα θέλαμε να δούμε στην εκπομπή σου. Μακάρι. Ωραία, όλες ωραία γνώμες. Αν μπορούν να έρθουν γιατί είναι και μαλάκια, ακούστε παιδιά κάτω. Δεν θα πω πολλά για να μην καρφώσω. Δεν θα πω όμως πολλά. Έχω λόγο που θα πω πολλά και αφήστε με γιατί είναι προετοιμάζει από τις δουλειές που κάνει το κανάλι και δεν θέλω να πικράνω κάποιον να το ανοίξει τα μάτια, αν μπορεί να συνεργάτη, μπορεί να γράψει, μπορεί να είσαι τεχνικός, μπορεί. Λένε για να πας στην εκπομπή, θα το πω αλλιώς, για να αποσυντονίσω τα παρούς, γιατί είσαι αρκετά εκπομπεπεμένης, όπως και τα άλλα παιδιά, αλλά και εσένα σε δω, είσαι λίγο έτσι πιάνεις. Και λέει, εντάξει, το κακλαμάνι τώρα το κάνει, βγες κακλαμάνι τώρα κοινά πάνω άλλο, ματαιοδοξία. Πρέπει να είσαι πολύ ζηλιάς για να βρεις κάποιο παιδί. Διότι όταν στείλετε μια ιστοσελίδα που ήταν βγες κακλαμάνι, πρέπει να ξέρετε τεχνικά ότι αν το βάλω σε όπου γούσταρα, ανατρέψει τα πάντα και καταστρέψει το κανάλι και ξαναχτίζει από την αρχή. Δεν θα πω περισσότερα για να καταλάβετε πού φτάνει η μικρότητά μα. Δηλαδή, μπορεί κάπου να πει μια συνεργασία και να πει ναι, ρε παιδί μου, αλλά μου είπανε. Α, μου είπανε. Καλό ο χώρο τώρα, ο καλλιτεχνικό, ο μαλακισμένο. Στο καλλιτεχνικό χώρο τώρα, κακλαμάνι. Ελά, ρε, θα πω στον κακλαμάνι να κάνει εκπομπή. Μήκε μαλακίε, ρε, εσύ θα σε κάτω, κακλαμάνι. Και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που τα ακούει αυτό είναι επειδή ήταν ζηλόφθονο ο άλλο. Μου λέει κολλητό, τι κολλητό σε μόλι του λέω. Τι κολλητό σου, ρε λαμόγι. Σε μισή, ζηλόφωνο, αποκλείω. Ρε σε μισή που σου λέω, θα σου πει τώρα ξαφνικά πάνω στη δουλειά σου να πάτε σε κομπή και επειδή γράφει λε κακλαμάνι, επέσανε τα αυτά του, μα πει τα πιάσανε το βαβάκι. Τι έγινε, σε κακλαμάνι, πάνω λίγο ήταν σοκ, παρά εγώ το μακάρι να το βγάλω όνομα. Αλλά η σελίδα εδώ και πήρα τα σαχούνια είναι στη μήνυ λε κακλαμάνι. Ακουστήθηκε εκεί και το βάλαμε στην αρχή πειραματικά, αν μπαίνουν και άμα μπαίνουν. Είναι φοβερό. Από 50 μέχρι 100 άτομα βόλτα στη σελίδα την ημέρα. Το στήσαμε εκεί. Κορόιδα. Και μου λες τώρα εμένα κάτι που γουστάρω και εγώ να το κάνω σεξ. Εγώ θα ήθελα να κάνω το κανάλι σεξ τη λίγη. Έτσι. Γουστάει τη σοκ. Εγώ θέλω λίγο ακραία ακόμα. Και α πάει μπει κανεί να την παίρνει σοκ. Δεν με νοιάζει. Πιο μάγκε είναι από μένα που με έμπορα. Δεν μπορούσαμε να το κάνω αλλιώ. Και λέω τώρα, θα πα τώρα εκεί. Θα πα τώρα εκεί να κάνει που με καταλαμβάνει. Γι' αυτό ο Παρπαρούς όποια τα είπα όλα αυτά για σένα. Είναι ωραία η ιδέα σου. Θα δεις πως άμα είναι κανένας που είναι που θα πούν να του καλέσουμε, μπορεί να μην είναι έρθει, δεν υποτιμάει εμένα. Το γράφω στα τέτοια και ονοματάρα. Ποιο όνομα είναι εγώ από το αυτό, την προσωπικότητα που θέλω. Αλλά μπορεί να μας έρθει πίσω μου. Γράφω στο τυχαίο. Ήδη σε κάποια τηλέφωνα που έχουμε γίνει και έχουμε κάνει κοντά, μετά που ξαφανιστήκαν κανένα δύο. Και είναι τόσο μπροστά μου. Αν έρθουν του δίνω πόντου. Προσέξτε παιδιά. Μην πειραστείτε από τα ονόματα που είπα χθες. Κάνα δύο δηλαδή, πριν έχουν απαντήσει ακόμα να πούνε τι, άντε ρε εσύ να του πω ηλία μου να πάω και το πες τώρα το σεμινάριο και έχει τίποτα να έχει κάνει. Μια ταινία. Ή πέντε κολοβιντεοτενίες. Με καταλαβαίνετε που η φιλοσοφία κρατάνε γι' αυτό. Θα μπορούσε να γράψει αυτά τα ονόματα, θα χαρώ, θα κάνω προσπάθεια να δω και πόσο μαλάκι είναι κάτι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει αυτό που λέω. Λίγο ηλία, δεν είμαι αριστερό. Αλλά μου είναι μια αριστερή κυβέρνηση, θα δίκαζε όλα τα λαμόγια. Μακάρι πάνω από εδώ. Πασάτε από. Ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ δεν είμαι αριστερός. Είμαι αριστερός στη ζωή. Επαναστάτης είμαι. Αναρχικός είμαι. Εγώ έτσι το πιστεύω. Αλλά όχι αναρχικό να σπάσω το μαγαρό, να περάσω, να σου ρίξω μια σκαμπανάκια, να σε κάψω ή να σου κάνω τα αυτοκίνητά σου. Εντάξει. Αναρχικός, αν ξέρω το άλφα με το στερικό, είναι αντίο τη αρχή. Σε ό,τι είναι λαμόγιο στο λαό. Και όχι να βαράω το λαό και να κάνω τον πανηγυρό. Με μάκρυ θα πάω κατά τα αφήσω τη βουλή. Αν μάκρυ να πάω την πέσω σε ένα υπουργό. Να πάω την πέσω στον πάτο που τα φάγαμε όλα μαζί. Όχι να την πέφτω να κάνω στον δρόμο να ρίξω μία και το πατέρα με την του να μην την αφήνω να πάει στο Σύνταγμα. Εντάξει, να καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, δεν είμαι αριστερό, αλλά μόνο μια αριστερή. Μακάρι. Γιατί δεν καταλαβαίνω τον αριστερή να φάνε τα πλούτη. Τι πλούτη του Κοσμάκη τώρα. Γιατί τι τα τρώνε τώρα. Σοσιαλιστικά με την Δημοκρατία. Να σε έρθει αριστερή όπω κάνω τη Ράγκη. Κάμα από το ρόλο τη αριστερή, αλλά είναι και η αριστερή για πέταμα. Δεν κατάλαβα. Τα έχω παροπίδει εγώ να πω τάχα εναντίον αριστερών, και α τα έχω βάλει την ψηλάτη, και αν με καταρρύσει η ψηλάτη που ήταν αριστερή τη Παπαρίγα, την δεν έχει γυναίκα τότε. Τότε βουλευτήνα η ψηλάτη και καθάρισε τα παιδιά τη. Έδινε ψωμάκι και χαρά σε 8-10 παιδιά κάθε χρόνο και τα λεφτουδάκια του δεν είναι αμοροσούλε, αλλά και τα λεφτουδάκια του